Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και θα ήθελα έτσι ξεκινώντας να σας ζητήσω να μου κάνετε μια πρώτη εκτίμηση από την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα και πώς αξιολογεί αυτή την επίσκεψη το κόμμα σας. Κοιτάξτε να δείτε, πρόκειται θα λέγαμε για μια αναβάθμιση των κινδύνων και στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, των κινδύνων για τους λαούς της περιοχής, με την έννοια ότι αυτό που κατέγραψε αυτή η επίσκεψη είναι η αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας μας σε επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια που διαμορφώνουν έδαφος για επικίνδυνες εξελίξεις, έχουν μετατρέψει θα λέγαμε την περιοχή μας σε μπαρουταποθήκη. Και ορεκτικά έχουμε χάσει το μέτρημα από τις αμερικάνικες βάσεις και υποδομές που παραχωρούνται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε θα λέγαμε μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις με αυτές την αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων και στη Σούδα αλλά και στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα και έστρωσε το έδαφος στην Αλεξανδρούπολη. Χθες από την επίσκεψη μάθαμε ότι επί της ουσίας έχουμε πλέον και πλωτή βάση, γιατί αυτό είναι το ομώνυμος ελιμενισμός του αμερικάνικου ελικοπτεροφόρου του Χέρσελ Williams, είναι επί της ουσίας... Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι κρούσεις, αυτό κυρίως επισκευές κάνει. Όχι, πρόκειται για μια βάση η οποία όχι μόνο είναι μια βάση που θα φιλοξενεί ελικόπτερα, αλλά θα έχει να κάνει σε άμεση διασύνδεση με, όπως οι ίδιοι ομολογούν στις ανακοινώσεις τους, με επεμβάσεις που έχουν να κάνουν σε ευρύτερη γεωγραφική ακτίνα. Αν μου επιτρέπετε, εμένα ρώτησα χθες κάποιους στρατιωτικούς, μου είπαν το συγκεκριμένο αεροπλοίο δεν είναι πλοίο κρούσης, είναι ουσιαστικά, πώς το λένε, επισκευαστικό πλοίο για τα σκάφη του έκτου στόλου. Ακούστε να δείτε, η επισκευαστικό θα είναι επί της ουσίας το λιμάνι που προορίζουν τώρα να... διαμορφώσουν στα πλαίσια του ναύσταθμου της Ελευσίνας. Πλωτό συνεργείο, έτσι μου το χαρακτήρισαν. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας προορίζονται για αυτή την ιστορία. Ή για παράδειγμα η προσπάθεια να κερδιθούν από τους Αμερικάνους και τα ναυπηγεία Σκαραμακά που γίνεται αυτή τη στιγμή διαπάλη. Πρόκειται για μια πλωτή βάση ελιμενισμού Αμερικάνων ελικοπτέρων. Πρόκειται δηλαδή για συμμετοχή και να σας πω βάλω και κάτι και επιδιορθώσεις να γίνονται. Γίνονται επιδιορθώσεις για να μπορέσουν τα αεροπλάνα να είναι έτοιμο πόλεμα για να βομβαρδίζουν καθαρά πράγματα. Η Σούδα ήταν η δεύτερη βάση εξαπόλυσης πολέμου στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ήταν από εκεί που εφορμούσαν για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Δεν ρένουν με λουλούδια δηλαδή, ούτε μπορούν να πούμε ότι εάν για παράδειγμα επισκευάζουν ή αν συμβάλλουν με όλες τις υποδομές για να διεξαχθεί ο πόλεμος, εξαγιάζεται και υποτίθεται είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Τα λέμε αυτά λοιπόν γιατί αναλαμβάνονται μεγάλες ευθύνες από την ελληνική κυβέρνηση σε συνέχεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί διαμορφώνεται αυτό το έδαφος πολύ επικίνδυνων σχεδιασμών. Εδώ οι Αμερικάνοι, και επιτρέψτε μας, ήμασταν το μόνο κόμμα που επιμέναμε ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν πάει πουθενά, δεν απουσιάζουν από την περιοχή, γιατί υπήρχαν αυτές οι ανησυχίες όλο το προηγούμενο διάστημα από διάφορους δημοσιολογούντες και διεθνούς αναλυτές και διεθνολόγους ότι πού πήγαν οι Αμερικάνοι και έχουν χαθεί. Λοιπόν, η κυρία Πακογιάννη χθες είπε ότι τώρα το τρεις τελευταίους μήνες έχουν ξανααναθαρίσει. Αυτά είναι αστεία. Εμείς λέμε ότι οι Αμερικάνοι ποτέ δεν έφυγαν από την περιοχή. Ακριβώς αυτό βεβαιώνει η εξάπλωση των βάσεων και των υποδομών τους. Ο σχεδιασμός που έχουν είναι καθαρός και αν θα το θέλετε στην ευρύτερη περιοχή ήταν ακριβώς να μπλοκάρουν την επέκταση της Ρωσίας και αυτό το πέτυχαν και με την επιδιώκουν να το πετύχουν τέλος πάντων μέσα από τη συμφωνία των Πρεσπών και βεβαίως μέσα από την προσπάθεια να διαμορφώσουν υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στον άξονα Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κομωτινή,
και Εγνατία και οδική και σιδηροδρομική, να διαμορφωθεί ένα προγεφύρωμα, θα λέγαμε, για την διαμόρφωση στρατιωτικών και εμπορικών δραστηριοτήτων να έχουν άξονα το χτύπημα της Ρωσίας και στρατιωτικά και εμπορικά. Και ταυτόχρονα για την Κίνα, να ολοκληρώσω, για την Κίνα, ακριβώς επειδή έχει ισχυρή παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά, ως αντιστάθμισμα θέλουν να διαμορφώσουν έδαφος και για την Ελευσίνα και για το Σκαραμαγκά, όπως και με τη Σύρο, για να μπορέσουν να έχουν και εκεί ένα μπλοκάρισμα στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών μεταξύ τους. Από αυτούς τους ανταγωνισμούς η χώρα μας γίνεται πεδίο τέτοιων σφοδρών ανταγωνισμών, αλλά ταυτόχρονα με τις στρατιωτικές βάσεις γίνεται και, ξέρετε, γιατί δεν θα εξαπολύονται μόνο βλήματα και με αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και στόχος, θα είναι και μαγνήτης επιθέσεων, όπως έχει αποδείξει και οι τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων και της Ρωσίας και του Ιράν, που έχουν πει καθαρά ότι σε περίπτωση που έχουμε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουμε εναντίον στόχων που έχουν να κάνουν υποδομές αμερικάνικων συμφερόντων. Κύριε Παπαδάκη, μετά τις δηλώσεις Πομπέο υπήρξε μια ανακοίνωση από τη Ρωσική Πρεσβεία, η οποία κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι προσπαθούν να τραβήξουν την Ελλάδα σε ένα αντιρωσικό μέτωπο και ότι θέλουν να μειώσουν το ενισχύ και το μέγεθος της ελληνορωσικής φιλίας, της φιλίας των λαών. Για σχολιάστε το αυτό, δεν είναι λίγο έτσι εκ των υστέρων αυτή η παρέμβαση της Ρωσίας? Κοιτάξτε, ποιος αναλαμβάνει, εμείς λέγαμε, μπορούμε να ρωτήσουμε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να μπλέξουμε στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες, ο λαός μας να μπλέξει, γιατί η ελληνική αστική τάξη με τα συμφέροντά της μπλέκει και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μέσα από μια σειρά ανταλλάγματα τα δικά της συμφέροντα. Αλλά ποιος αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη, ο λαός μας να γίνει μπαλάκι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, τους ανταγωνισμούς τους, και η χώρα μας εδώ να γίνει τέτοιο πεδίο σφοδρών ανταγωνισμών? Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα αυτό. Και ταυτόχρονα, εδώ επειδή μπλέκεται και με την όλη ιστορία, γιατί από χθες παρακολουθούμε αυτό το τσικουδιά και συμπάθεια που αναπτύχθηκε στα Χανιά, όμως η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι προβάδισμα για την Ελλάδα σε βάρος της Τουρκίας και τα λοιπά, γιατί επί της ουσίας δεν υπόθηκε τίποτα από την επίσκεψη Πομπέου. Ο Πομπέου δεν είπε τίποτα και ολιγητικά για την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν είχε καμιά επικριτική επί της ουσίας αναφορά. Ήταν πολύ ζυγισμένη η τοποθέτησή του ακριβώς για να στρωθεί το τραπέζι των διευθετήσεων και των διαπραγματεύσεων με θυσία κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Και το λέμε επίσης ότι αυτή η ευθυγράμμιση που δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ότι εδώ η χώρα μας ευθυγραμμίζεται, λέει, με τις θέσεις του State Department. Αλήθεια, οι θέσεις του State Department που λέει ότι είναι διαφιλονικούμενα ύδατα αυτά στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ, ή οι θέσεις του State Department που λένε ότι το δίκαιο της θάλασσας, τέλος πάντων, δεν είναι και δεσμευτικό, γιατί αυτές είναι οι θέσεις του State Department. Από πού και ως πού είναι, και πρέπει να δηλώσει ότι εφόσον ευθυγραμμίζονται, άρα τα υιοθετεί και η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι πολύ λοιπόν σοβαρά αυτά τα ζητήματα, την ώρα που επιδιώκεται να στρωθεί το τραπέζι των διερευνητικών επαφών, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική διαδικασία η οποία εξελίσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Υπάρχει μυστική διπλωματία? Εσείς το πιστεύετε αυτό που κατηγορείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ότι κάνει μυστική διπλωματία με τους Τούρκους? Εμείς λέμε ότι, και έχουμε πει στην κυβέρνηση, ότι πρέπει ο λαός μας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις να γνωρίζει τι πραγματικά συζητιέται και αποφασίζεται. Γιατί εδώ υπήρχαν και αποφάσεις στο Βερολίνο, οι οποίες είναι ακόμα στο σκοτάδι. Και μάλιστα έγινε και επιλεκτική ενημέρωση πολιτικών αρχηγών, που επίσης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αυτό που καταγράφεται τελικά είναι
ότι σε αυτά τα ζητήματα και, και στην αντεργατική πολιτική και συνολικότερα αν θα το θέλετε, αλλά και σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει τέτοια στρατηγική σύμβλεψη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά βγάζει μάτι. Όπως βγάζει μάτι και η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ καθόλου αυτή την επίσκεψη Πομπέου εδώ, γιατί ακριβώς εδώ σήμερα ο κ. Γεωργιάδης βγήκε και ευχαρίστησε για μία ακόμα φορά τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην προώθηση των αμερικανονατοϊκών σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή, ακριβώς, και νομίζουμε ότι αναδεικνύεται ακριβώς ότι ο λαός μας χρειάζεται να βγάλει συμπέρασμα ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα είναι σε αυτήν τη γραμμή που μας μπλέκει ακόμα σε πιο επικίνδυνους σχεδιασμούς και, ταυτόχρονα εμείς θέλουμε να αναδείξουμε, γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι δεν έγιναν πολλές κινητοποιήσεις ή δεν ήταν πολύ παλιότερα γινόταν χαμός κτλ. Καταρχήν ξεχνούν ορισμένοι ότι πρόσφατα έγινε μεγάλες κινητοποιήσεις στην προηγούμενη επίσκεψη Πομπέου στην Αθήνα, τις οποίες κάνουν πως θέλουν να ξεχάσουν. Αλλά και επίσης είναι προκλητικό την ώρα που φάβονται κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά. Να σας πω όμως κάτι, να σας πούμε, λέμε για τις κινητοποιήσεις. Λέγεται λοιπόν ότι με τη συμφωνία για εξυγχρονισμό της βάσης και αναβάθμιση της βάσης της Σούδα, θα έχουμε περίπου 25.000 Αμερικανούς που θα ζουν εκεί. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να το μεταφέρει σαν ανάσα ζωής, φυλή ζωής στην τοπική οικονομία. Καλά, κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει και τα δεν μπορεί, εμείς το λέμε, έχουν περάσει, ξέρετε, από τις ελληνικές ταινίες με το «Καλώς ήρθες στο δολάριο» και το «Έρχεται ο στόλος». Το ότι θα, ο λαός μας θα ζήσει με ευημερία και ότι θα κερδίσει από αυτή την υπόθεση έχουν διαψευστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Ωραία, και πάει πολύ τώρα να επανέρχεται αυτό το παροχημένο, γιατί πολλές φορές κατηγορούν τις κινητοποιήσεις ως παροχημένες. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο παροχημένος ισχυρισμός ότι μπορεί ο λαός μας με δύο σουβλάκια και δύο τζατζίκια που θα παραγγείλουν οι Αμερικάνοι μακελάριδες που έρχονται στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι δύο σουβλάκια μόνο, είναι και οι κατοικίες που θα μένουν και τα λεφτά που θα φύγουν. Ο λαός θα αντισταθμίσει τους μεγάλους κινδύνους και ότι μπαίνει σε μεγάλες και πολύ σφοδρή δίνει ανταγωνισμών και στρατιωτικών και εμπορικών, και μέσα από αυτό ο λαός μας θα βγει ωφελημένος. Νομίζουμε ότι έχουν πείρα και ο λαός μας και από άλλες. Η Σούδα, ξέρετε, δεκαετίες είναι εκεί και χιλιάδες στρατιώτες έχουν περάσει. Αλλά η κατάσταση για το λαό μας δεν χειροτερεύει. Δεν βελτιώθηκε κάθε άλλο. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με αφορμή ένα μήνυμα φιλοκρατή. Εγώ δεν το γνωρίζω, έχει σχέση με τα εργασιακά. Μου είπε το εξής, ότι μέσα σε ένα αθλητικό νομοσχέδιο το Υπουργείο Εργασίας πέρασε μια τροπολογία με αφορμή τις 100.000 νέες θέσεις εργασίας που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης, όπου ουσιαστικά αφαίρεσε μια προϋπόθεση που υπήρχε για τις επιχειρήσεις να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της εντολής καινής θέσης. Και μου λέει ότι αυτό το κάνουν ουσιαστικά για να με επιδότηση να επαναπροσλάβουν τους απολυμμένους. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχετε εσείς λάβει γνώση? Αυτό που παρακολουθούμε από το Μάρτιο που έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα υποτίθεται αναστολής εργασίας και το πρόγραμμα ΣΟΥΡ συνεργασία, παύλα συνεργασία με ευρωνοσιακή θεματοδότηση, είναι επί της ουσίας προγράμματα που ολοένα και περισσότερο απαλλάσσουν από κάθε υποχρέωση την εργοδοσία, δηλαδή στο να προσλαμβάνει όσους εργαζόμενους για όσο χρόνο θέλουν, έρωτας και τους τελευταίους περιορισμούς υποτίθεται στο να κρατάει για ένα χρονικό διάστημα τους εργαζομένους, και ταυτόχρονα αυτό που παρακολουθούμε είναι στο όνομα ότι δεν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις εργοδοτών να έρονται και οι ελάχιστες η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Επί της ουσίας δηλαδή μέσα από αυτά τα προγράμματα είναι ένας δούριος ύπος που εξαφανίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
και με χρήμα που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι χρήμα γενικώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρήματα τα συγκεντρώνει μέσα από φόρους, τελωνιακούς δασμούς κτλ. Αυτό το χρήμα λοιπόν των εργαζομένων έρχεται και χρηματοδοτεί επί της ουσίας για ελάχιστη πρόσληψη εργαζομένων που είναι για μικρό χρονικό διάστημα τόσο όσο έχουν συμφέρον η εργοδοσία. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.